Good morning, Mr. Ibrahimov. How are you? Good day, thanks. What about you? Fine. Thank you very much for that conversation. We would like you to ask you some things about Pedro Enrique. Να πούμε τη θέση του στην Καραμπάχ. Ναι, είναι υπεύθυνος επικοινωνίας ο κύριος Ιμπραχίμοφ και ουσιαστικά για αυτό το λόγο θέλουμε να το ρωτήσουμε για κάποια πράγματα για το πώς έχει μεταφερθεί αυτή η είδηση εκεί στο Αζερβαϊτζάν. Mr. Ιμπραχίμοφ, we would like to ask you if it is true that a lot of fans of Karabakh were stressed reading the Greek news that Pedro Enrique can come back to the Greek team in the January. That's true that when the Pedro came, the last day of a transfer window, but he was very initiative, very good player. He do the best in the pitch, and even he was scored the first goal for Champions League for Karabakh, as you know, against Rome, and he played very good game. So the fans have a great sympathy to Pedro because he is doing the best in the pitch. So it's a true that fans loves him, and Pedro is very special, a fan of special fan for Karabakh, not for Karabakh, even for Azerbaijan, for his doing the best in the pitch. Okay. Give me some moments to translate. Ουσιαστικά αυτό που μας λέει είναι μια έμεση απάντηση στην ερώτηση που του κάναμε ότι όντως υπήρξε άγχος και έγινε μεγάλος ντόρος τα θέματα τα οποία κυκλοφόρησαν ιντερνετικά από την Ελλάδα στο Αζερβαϊτζάν σχετικά με το ενδεχόμενο να έρθει στον ΠΑΟΚ, να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ τον Γενάρη ο Ενρίκε. Και αυτό που μας εξηγεί είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παρότι αγωνίζεται λίγο καιρό στην Καραμπάκ, έχει καταφέρει να είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα του, έχει πετύχει κρίσιμα γκολ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που μας έδωσε για τον γκολ που πέτυχε στο Champions League. Και σίγουρα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κερδίσει τον κόσμο της Καραμπάκ και γι' αυτό το λόγο. Και έτσι, κάπως έτσι, εξηγείται ουσιαστικά και το άγχος από την πλευρά των οπαδών της ομάδας του Αζερβαϊτζάν. Mm-hmm. Να ρωτήσουμε τι. Να το ρωτήσουμε αν υπάρχει ουσιαστικά κάποια κρούση από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Mr. Ibrahimov, I would like to ask you, do you know if anybody from ΠΑΟΚ have asked you anything about the comeback of Pedro Enrique in the team of ΠΑΟΚ in January? To tell the truth, we have heard such kind of the news from all the media. There is not such kind of ask from the Pedro from the club. As we know, his friend will be finished end of the season, not January, and we don't think to sack one of our main players. Pedro is a very important a member of our team, so we don't think like that that. To release Pedro because, as I told already, even we have very important games against Chelsea in some days, and generally we have to think that we have a chance for the third place. So we're just concentrate. Although even Pedro will not play in against Chelsea and the Rome, but all the team will concentrate to the match. And I know that even Pedro. Though he will not play, but he's also concentrated the game. So nobody was thinking that about releasing the Pedro to any team. Okay. Λοιπόν, η απάντησή του είναι και πάλι αρκετά ξεκάθαρα. Μας είπε ότι εμείς ως ομάδα και σε προσωπικό επίπεδο ο ίδιος ενημερωθήκαμε από αυτά που γράφτηκαν στα ελληνικά μέσα. Δεν υπάρχει καμία κρούση από την πλευρά του ΠΑΟΚ προς εμάς, επίσημα ή ανεπίσημα προς την ομάδα της Καραμπάκ. Και αυτό δείχνει ότι ουσιαστικά και δεν υπάρχει και καμία επίσημη πρόθεση για να συμβεί αυτό που τον ρωτήσαμε, δηλαδή το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο παίκτης στον ΠΑΟΚ νωρίτερα. Από αυτόν τον δανεισμό τον Γενάρη. Και ουσιαστικά στη συνέχεια, για να μην κουράζουμε και αυτούς που μας ακούνε, επανέλαβε την σημασία της παρουσίας του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή στην ομάδα της Καραμπάκ και τόνισε ότι παρότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στο επόμενο παιχνίδι του Champions League, είναι πολύ σημαντικό να μην δημιουργούνται και για την Καραμπάκ συγχύσεις και να είναι 100% συγκεντρωμένη, γιατί υπάρχει μπροστά της αυτός ο στόχος για την τρίτη θέση στους ομίλους του Champions League, που είναι ουσιαστικά η ευρωπαϊκή συνέχεια μέσω του Europa League. Mm-hmm. Να τον ρωτήσουμε αν γνωρίζει. Αν επιτρέπει το συμβόλαιο δανεισμού που έχει ο ΠΑΟΚ με την Καραμπάχ, αν επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να πάρει τον παίκτη τον Ιανουάριο ή αν θα πρέπει, αν το δικαίωμά του
θα μπορεί να το ασκήσει μόνο το καλοκαίρι, δηλαδή με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Καραμπάχ. Mr. Ibrahimov, according to what do you know about the details of the contract of Enrique and the loan of Enrique from PAOK to Karabakh, do you know if PAOK has the ability, according to the details of the contract, to take the player in January from Karabakh without paying something extra, for example, a penalty or a buyout? No, that's not true. You know, we have all of the paid for his rent, so it is impossible to make him free. If any case, generally, if a case is a chance, and surely it must be agreement, also in financially. As we told, we paid something for his rent, so it is not reliable that we will. So specifically, case, specifically, there isn't any term which may gives PAOK the ability to take the player earlier in January. There is not such kind of items for about terms and conditions in the contract. Mm-hmm. Okay. Okay. Μετέφρασε για να. Ναι, αυτό που μας απάντησε ουσιαστικά είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος ειδικός όρος στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή βάσει του οποίου θα μπορούσε να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ νωρίτερα τον Ιανουάριο, και μας θύμισε, που είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ το επιβεβαιώνω και εγώ γιατί θυμάμαι πολύ καλά την περίπτωση, ότι η Καραμπάκ έχει πληρώσει ένα ποσό γύρω στους 500.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ για να πετύχει το δανεισμό του Ενρίκε τον ετήσιο. Οπότε αυτό δείχνει ότι για να συμβεί κάτι και να χαλάσει ο δανεισμός νωρίτερα, μπορεί να υπάρξει ανάγκη να μπουν και χρήματα ανάμεσα σε αυτή τη συμφωνία. Επιβεβαιώνει, και θέλω να τον ρωτήσεις, τις δηλώσεις που έκανε χθες, αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος της Καραμπάχ, ο κύριος Ασγκάροφ, τονίζοντας ότι, Ενρίκε θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του αυτόν τον ένα χρόνο δανεισμό και θα επιστρέψει στη συνέχεια στον ΠΑΟΚ. So, Mr. Ibrahimov, you agree with what Mr. Asgerov told yesterday, that Pedro Enrique is going to play for Karabakh until June, and after that you can speak again with PAOK about the case of the player. Yeah, of course, that's true. Until June, he is a player of us, and after that there is an terms and conditions over the contract that we have a chance to make a discussion about his future career. Okay, thank you very much for that conversation, and hope to speak with you again in the future. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.